Για σήμερα είχε ανακοινωθεί το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιδότηση της εστίασης με κεφάλαια που αφορούν την αγορά των πρώτων υλών για την επανεκκίνηση του χώρου της εστίασης. Ωστόσο, μέχρι το μεσημέρι η πλατφόρμα δεν είχε τεθεί σε λειτουργία. Όπως και να έχει, ο κλάδος της εστίασης αναμένει τη συγκεκριμένη ενίσχυση μέσω του ΕΣΠΑ, προκειμένου να πάρει μία ανάσα. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 330 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης αναμένεται να ενισχυθούν μία στις δύο περίπου επιχειρήσεις του κλάδου. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% του συνολικού τζίρου του 2019, ενώ δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και το συνολικό ποσό θα είναι μη επιστρεπταίο και ακατάσχετο. Υπενθυμίζω ότι δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησης θα έχουν οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση ετήσιου τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ίσο του 30%, να είναι υπόχρεε σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. Επιχειρήσεις εστίασης που έκαναν έναρξη το 2019 αλλά δεν είχαν έσοδα μέσα στη χρονιά θα μπαίνουν αυτόματα στην δράση, καθώς και επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν αυτόματα στη δράση. Έτσι, ο κλάδος θέλει την αναμονή του ανοίγματος της πλατφόρμας προκειμένου να υποβάλει τις αιτήσεις, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Μπαρ και Συναφών Επαγγελμάτων Υπαμβώτης, Χρήστος Στάτσης. Ναι, πράγματι, μέχρι αυτή την ώρα 12 δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα για τα χρήματα που είναι να δοθούν, τα 330 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης. Περιμένουμε, είχαν ανακοινώσει ότι από σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει πριν το άνοιγμα της εστίασης. Δυστυχώς δεν έγινε, πρέπει να γίνει το συντομότερο. Έχουμε μία εβδομάδα ανοιχτά τα καταστήματα και όπως έχουμε πει η ρευστότητα στα περισσότερα καταστήματα είναι κάτω από το μηδέν. Η παράταση του ωραρίου είναι επιτακτική τουλάχιστον μία με δύο ώρες ακόμη έως τα τέλη του μήνα, εκεί όπου θα ανοίξει και περισσότερο τουρισμός μετά τις 15 και θα ανοίξουν και εσωτερικοί χώροι από ό,τι φαίνεται. Και αναμένουμε και να ολοκληρωθεί και η επιστρεπτά 7 που και εκεί δεν έχουν πάρει όλα τα καταστήματα ακόμη. Έχουν δοθεί κάποια χρήματα, όχι όλα όμως. Βέβαια, για τον κλάδο ζητούμενο θα ήταν τα συγκεκριμένα χρήματα να τα είχαν εισπράξει πριν το άνοιγμα της εστίασης εδώ και μία εβδομάδα, κάτι που θα βοηθούσε ώστε μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτων εστίασης να μπορέσει να λειτουργήσει. Σε τοπικό επίπεδο πάντως, σε σχέση με το 30% των καταστημάτων που επαναλειτουργήσαν την περασμένη Δευτέρα του Πάσχα, όταν και άνοιξε η εστίαση, σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται περίπου στο 50% των καταστημάτων της εστίασης, κάτι στο οποίο συνέβαλε και η επικοινωνία που υπήρχε του Σωματείου με την αστυνομική διεύθυνση, έτσι ώστε να ξεπεραστούν κάποιες ασάφειες που υπήρχαν αναφορικά με τη λειτουργία των υπαίθριων χώρων. Σίγουρα θα ήταν πολύ περισσότερα. Σίγουρα τα καταστήματα αυτά θα μπορούσαν να ανοίξουν αν είχαν μια ρευστότητα. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα που κυλήσαμε, μετά από μια επιστολή που στείλαμε και στον κύριο Σταμπουλίδη, υπήρξε μια ξεκαθάριση. Άνοιξαν περισσότερα καταστήματα και στην πόλη μας. Και θεωρώ ότι με τη χρηματοδότηση θα ανοίξει μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον στην πολιτική μας.